Δεν μπαίνω στον πειρασμό να απαντήσω στον κύριο Πολάκη, γιατί ήδη έχουμε απαντήσει με τις ομιλίες. Ναι. Δεν θα το κάνω. Απλά θα πω το εξής. Ένα ερώτημα. Σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και τις δυνατότητες σήμερα, είναι καλύτερη η κατάσταση στον τομέα της υγείας? Και δεν θα το συγκρίνουμε με τα προηγούμενα, αν και οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν. Έτσι λέει ένα ρητό. Αυξήθηκαν οι δαπάνες στον ιδιωτικό τομέα? Είναι χρυσορυχείο για τις ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα πάντα. Ισχύει, όποιος έχει μπορεί να γιατρεύεται καλύτερα και να απολαμβάνει καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες, και όποιος δεν έχει να στριμώχνεται στην ουρά, ναι ή όχι? Ισχύει η αύξηση των δαπανών για το φάρμακο ή όχι? Ισχύει. Επομένως, το κρίνει η ίδια πραγματικότητα. Δεν θα μπω σε αυτό. Τώρα έχουμε τόσες μέρες, όχι μόνο τόσες μέρες, αλλά συνολικά μια αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας κυρίως, και άλλων κομμάτων, που έχει στόχο το γνωστό. Να εγκλωβίσει το λαό σε ένα δίπολο. Ένα καινούριο δίπολο που το ζήσαμε παλιότερα, εξυγχρονισμένο, ένα θέατρο που αλλάζουν ηθοποιοί και το έργο παραμένει το ίδιο, γιατί κινούνται στην ίδια στρατηγική. Στρατηγική που δεν αφορά τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτές, κύριε Πρωθυπουργέ, παραπέμπονται στη Δευτέρα και στην Τρίτη παρουσία. Σήμερα, λέτε. Θα καλύψουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτά δεν γίνονται. Έτσι λέει η πολιτική σας. Οι τεράστιες δυνατότητες της κοινωνίας, από την επιστημονική, τεχνολογική πρόοδο, από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, τι γίνονται? Γίνονται ένας τεράστιος πλούτος που συσσωρεύεται, πού? Αμύθιτα κέρδη σε μια χούφτα, κυριολεκτικά μια χούφτα μονοπωλιακών ομίλων, γιγάντιων επιχειρήσεων. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετείται. Και αυτή την επιλογή έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αργοπορημένος, αλλά ξεπερνώντας και τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο και τα άλλα αστικά κόμματα. Όποιες διαφορές υπάρχουν ως προς το μείγμα, όσο περνάει ο καιρός και φαίνεται και στην αίθουσα, εξανεμίζονται τελείως. Πολιτική που ακολουθείτε, εδώ γίνεται διάλογος που έχει πολεμική και ένα αδιόρατο φλερτ, θα έλεγα, με τη Νέα Δημοκρατία, και υπόθηκε και από ορισμένους υπουργούς, ο οποίος ξέρει να μεταφράζει πολύ καλά, και από ορισμένους βουλευτές. Επομένως, ένα είναι βέβαιο. Είτε με το ένα μείγμα, εντός εισαγωγικών, είτε με το άλλο, οι εργαζόμενοι ζουν χειρότερα. Και θα ζουν χειρότερα, όχι σε σχέση μόνο με τις ανάγκες τους, αλλά και σε σχέση με το πριν, και θα το αποδείξω. Αυτό λοιπόν το σάπιο σύστημα υπηρετείται, είτε λέτε οτιδήποτε είτε όχι, το οποίο είναι ξεπερασμένο και η ανατροπή του αποτελεί κοινωνική και ιστορική αναγκαιότητα. Ούτε η αναπαλαίωση χωράει πια, ούτε οι καλλιέργειες αυταπατών. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημιά που γίνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι είναι αριστερό κόμμα. Υποτίθεται ότι είναι. Ότι καλλιεργεί αυταπάτες για έναν ανθρώπινο καπιταλισμό. Το νέο είναι η ανατροπή του. Το νέο είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής δεν χρειαζόμαστε σήμερα καπιταλιστές. Τι να τους κάνουμε, αλήθεια? Να κλέβουν τον υδράτο των εργαζομένων? Δεν χρειαζόμαστε σήμερα την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής, αλλά ένα κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη η κοινωνία με κριτήριο τις ανθρώπινες ανάγκες. Χρειαζόμαστε έλεγχο λαϊκό, πραγματική, εργατική λαϊκή εξουσία. Χρειαζόμαστε σχέσεις αμοιβαία υποφελής, εξωτερική πολιτική ειρήνης και φιλίας. Σχέσεις με όλους τους λαούς και τις κυβερνήσεις και όχι κάτω από την σημαία του ΝΑΤΟ και των υπεριαλιστών. Και η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες. Είναι πλούσια χώρα, δεν θέλω να τα αναπτύξω. Έχει επιστημονικό εργατικό δυναμικό, έχει δυναμικό εξειδικευμένο, έχει γεωστρατηγική θέση που μπορεί να την αξιοποιήσει, και αυτή την πρόταση του ΚΚΕ την απευθύνουμε πρώτα απ' όλα στο λαό για συζήτηση, γιατί είτε το θέλετε είτε όχι, έχει ανοίξει πια αυτή η συζήτηση.
Την απευθύνουμε στο λαό να συγκροτήσει μια κοινωνική συμμαχία που θα αναχαιτήσει, θα διεκδικήσει και να βάλει στόχο στην εξουσία. Αυτό είναι το προοδευτικό. Και όχι το ψεύτημα δίλημα, το ψεύτικο δίλημα ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τον καπιταλισμό. Προοδευτικό είναι να ζήσουμε καλύτερα και μπορούμε να ζήσουμε, αντιδραστικό είναι να εχμαλωτίζεται όλος ο κόσμος η παραγωγή του πλούτου μέσα σε ένα βάρβαρο σύστημα. Η κυβέρνηση βγάζει διθυράμβους περί νέας εποχής. Η πολιτική και ο προϋπολογισμός του 19 οδηγεί σε αλλαγή σελίδας. Να σας πω ότι εμείς συμφωνούμε. Πράγματι, αλλάζει σελίδα. Αλλά τι σελίδα? Σελίδα στο ίδιο βιβλίο, το οποίο το διαβάζετε μαζί και με τη Νέα Δημοκρατία και με τα άλλα κόμματα. Το βιβλίο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δικτατορία του κεφαλαίου που τόσα χρόνια την υμνείται και τώρα κάνετε τον καμπόσο ότι έχει ξεφύγει τάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση από το σκοπό της. Ποιος ήταν ο σκοπός της? Να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Ποια ήταν η πολιτική της? Δικτατορία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια ήταν η στάση της κατά τη διάρκεια της κρίσης? Βοήθεια ή στα τάρταρα ο λαός και στα πάνω να κερδίσουν οι τράπεζες και οι πολυεθνικές? Και βέβαια το βιβλίο του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ας κάνω ένα μικρό απολογισμό γρήγορα. Τα μνημόνια. Καταστροφή βεβαίως. Τι ήταν τα μνημόνια? Που ήρθαν με λογική τυφώνα πραγματικά στην Ελλάδα, γιατί καθυστέρησαν ενώ είχαν περάσει σε άλλες χώρες. Ήταν οι απαιτήσεις του κεφαλαίου για φόρτωμα της κρίσης στους εργαζόμενους, να διασωθεί όσο μπορεί και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάκαμψη, όταν υπάρξει ανάκαμψη, για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους. Τι έκαναν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες? Τα λέω γρήγορα. Μείωση τιμής εργατικής δύναμης. Μισθή, συντάξεις, κατώτερος μισθός. Από το 9 ως το 14, 38,6% μειώθηκαν οι μισθωτοί ή ο μισθός των εργαζομένων. Στοιχεία όχι δικά μας. Είναι της Eurostat που όλοι ορκίζεστε και δεν την αμφισβητείτε. 40,3% των αυτοαπασχολούμενων, 43,8% των ανέργων, 32,5% των συνταξιούχων. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία στα κεραμίδια τώρα, λες και εμφανίστηκε σήμερα. Ξαφνικά άσπηλη και αμόλυντη και υπερασπίζεται τάχα τα συμφέροντα τα ταξικά των φτωχών και ότι είναι κόμμα το οποίο δεν είναι του κεφαλαίου κλπ. Κλπ. Δεύτερο, μείωση κοινωνικών δαπανών. Γενική επιδρομή για λόγους που έχουμε εξηγήσει. Τρίτον, φοροεπιδρομή. Βρέστε τα. Ποιος έκανε τη μεγαλύτερη? Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Και οι δυο πάντως κάνατε μεγάλη φοροεπιδρομή. Τρίτον, ιδιωτικοποιήσεις γενικευμένες. Παράδοση του πλούτου που υπάρχει στους ιδιώτες, γιατί αυτός πιστεύετε και οι δύο ότι είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης και όχι η παραγωγή του πλούτου που είναι εργαζόμενοι. Και τέλος, επενδυτικά κίνητρα. Κατάργηση όποιων εμποδίων, θα έλεγα ψάρωμα κυριολεκτικά, για να δημιουργήσει ένα παράδεισο από τη μια μεριά για τους επιχειρηματικούς ομίλους, στην κόλαση της γαλέρας για τους εργαζόμενους. Τι έκανε η κυβέρνηση? Τι άλλαξε από όλα αυτά? Αύξησε τις τιμές μισθών και συντάξεων? Όχι. Αύξησε τους απασχολούμενους? Όχι. Συνέχισε τη μείωση. Αύξησε τους ανέργους? Όχι. Αύξησε τις συντάξεις? Όχι. Τις μείωσε κι άλλες. Αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες? Όχι. Στοιχεία. Έκανε νέα φοροεπιδρομή? Έκανε. Έκανε ιδιωτικοποιήσεις γενικευμένες? 99 χρόνια. Όλα. Όλα τα βγάλατε στον τζόγο. Πάρτε τα. Πάρτε τα να αναπτύξετε τη χώρα. Και δεν θα έχω χρόνο να απαντήσω και στον κύριο Τασούλα για την ανάπτυξη που έγινε τη δεκαετία 56, όπως είπε, 66. Πώς έγινε, παραδόθηκε όλη η Ελλάδα στις μονοπωλιακές επιχείρησεις, στις ξένες και στους ντόπιους. Ληστεύτηκε ο μόχθος και το αίμα των εργαζομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία με κίνητρα και ήρθε η όποια ανάπτυξη την οποία τη ζήσαν ορισμένοι και εμείς καλύτερα. 5 οικογένειες, ένα σπίτι. Αυτή ήταν η ανάπτυξη που ήταν και αναγκαία βέβαια για τον καπιταλισμό. Τι άλλο έκανε? Επενδυτικά κίνητρα. Τώρα εδώ τσακώνεστε. Τα είπε ο κύριος Δραγασάκης, νομίζω, δεν με κάνω λάθος. Εσείς λέει μιλάτε για επιχειρηματικότητα, αλλά εμείς την προωθούμε. Να λοιπόν ποιος είναι ο καυγάς. Ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Και τώρα υπερηφανεύεστε γιατί δεν κόβετε τις συντάξεις. Μα έλεος. Άλλο. Αυτό είναι η σημαία. Δεν κόβονται άλλο. Για σκεφτείτε πού καταντήσατε τον κόσμο. Να τους έχετε κόψει 21 φορές
όλοι μαζί και τώρα τι να λέτε. Πανηγυρίζουμε γιατί δεν κόβονται, άλλο αντί να πείτε ότι τα δίνουμε πίσω. Έχει πάρει μέτρα και για το μέλλον. Και ας αφήσουμε τα τέταρτα μνημόνια που λέει η Νέα Δημοκρατία. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Όταν λέμε ότι το τρίτο μνημόνιο, εμείς τουλάχιστον, είναι το χειρότερο, γιατί το λέμε? Γιατί ενσωμάτωσε τα δύο προηγούμενα και πήρε και νέα μέτρα. Και τώρα μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πλεονάσματα. Ποιος θα τα πληρώσει? Οι εργαζόμενοι. Μέχρι πότε? Μέχρι το 2060. Μείωση κατώτατο αφορολόγητου. Έρχεται του χρόνου. Πάγωμα συντάξεων. Κόφτης. Επιτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό τον οριμαγδό λοιπόν των μέτρων πριν και τώρα τι λέτε? Ακριβώς. Εμείς καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Θράσος. Το λιγότερο. Ποια κοινωνία όρθια? 46,3% των Ελλήνων το 2017 ζούσε με λιγότερα από 382 ευρώ το μήνα. Eurostat. Όρθια κοινωνία. 25% από 0 έως 500 ευρώ το μήνα. 61,3% και τα δύο. Εργασιακά, ζούγκλα. 6.500 ατυχήματα το 16, το 17 δεν έχουμε και το 18, μάλλον θα είναι μεγαλύτερα. 78 θανατηφόρα. Ένα σκοτώνεται στις 5 μέρες. Δολοφονείται, λέμε εμείς, για να βγάλει το ψωμί του. Άλλο. Τι λέει, το εισόδημα μειώθηκε από το 2008 έως το 2017, κάθε χρόνο 3,1%. Πάνω από 38%, δηλαδή 11%. Στα χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Ελλάδα λοιπόν όρθια? Με αυτά εμείς λέμε ότι είναι. Ποια Ελλάδα όμως? Είναι η Ελλάδα των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων, όλων αυτών που κερδίζουν. Συμφωνήσαμε να κάνουμε και δευτερολογία και το θυμάστε στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Κύριε Παφίλη, ξέρετε ότι δεν προβλέπεται δευτερολογία. Ναι, αλλά είπαμε ότι αυτό είναι θεσμικά, το έχουμε. Τι θέλετε, να ξαλυτάω το λόγο αύριο για να κάνω φασαρία? Να τελειώνω σήμερα. Δεν είναι θέμα φασαρίας, είναι να τηρήσουμε το κανονισμό. Και δεν είναι όρθιοι μόνο αυτοί. Γιατί αυτοί είναι πολύ όρθιοι, αυτούς ορθώσατε. Και εδώ είναι ο καυγάς. Ποιος δίνει περισσότερα για να επενδύσουν τα μονοπόλια και το κεφάλαιο, ώστε να βγάλει περισσότερα κέρδη. Εσείς ή η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει το know-how. Τη γνώση δηλαδή, εσείς λέτε ότι όχι, εσείς δεν την έχετε, εμείς είμαστε καλύτεροι. Στην πράξη, δεν ορθώνεται μόνο αυτό, ορθώνεται πολύ ψηλά η σημαία του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ με αριστερές καταβολές, όπως λέει, έχει γίνει πλυντήριο του υπεραλισμού, των δολοφόνων των λαών, μέσα από τα επιθετικά του σχέδια στην περιοχή, που καμαρώνει. Γιατί η γεωστρατηγική αναβάθμιση που σημαίνει να πάρει μέρος το ελληνικό κεφάλαιο στο μοίρασμα, το μοίρασμα ενέργειας, αγορών, δρόμων μεταφοράς για δικό του κέρδους, και αυτό το θεωρεί ότι είναι γεωστρατηγική αναβάθμιση. Υπογράφεται όλες, μα όλες, πέστε μας μία. Ο Παπανδρέου βάζει και ένα αστερίσκο να κοροϊδεύει τον κόσμο. Μία απόφαση του ΝΑΤΟ που είναι πολεμικές αποφάσεις, προετοιμασία πολέμου, πυρηνικά και όλα τα υπόλοιπα που είπατε όχι. Καμία απόφαση. Όμως, να σας πω κάτι εκ μέρους του ΚΚΕ. Όσο και αν προσπαθείτε να ξεπλύνετε τις σημαίες τους, είναι τόσο πολύ βαμμένες οι σημαίες του υπεραλισμού με αίμα και υδρότα δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, παλιά και σήμερα, που έχουν γίνει ανεξίτελες. Και αυτές οι σημαίες δεν χωράνε δίπλα στις σημαίες του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού, που αυτόν δεν τον επικαλείστε, αλλά αυτόν τον δύο που πολέμησαν κόντρα στις υπεραλιστικές δυνάμεις, κόντρα στους μεγάλους εκείνης της εποχής. Και είναι θράσος, κυριολεκτικά, να το επικαλείστε. Ποια είναι η νέα σελίδα του προϋπολογισμού? Σκληρή ταξική πολιτική. Πάντα έτσι γίνεται στον καπιταλισμό. Θα τα πω γρήγορα. Τι παίρνει και σε ποιους δίνει? Πρώτον, ένα δις φόρους περισσότερα, ναι ή όχι, ο νέος προϋπολογισμός? Ναι. Από πού θα τα πάρει? Από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Μειώσεις, 530 εκατομμύρια δημόσιο τομέα από τους υπάλληλους, τους εργαζόμενους. 30 εκατομμύρια συντάξεις, 750 από τους ΟΤΑ.
και μου μου πείτε για τη μεταφορά που γίνεται ορισμένων πόρων, γιατί πάλι μείον βγαίνει. Ας πούμε ότι είναι λιγότεροι. 935 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία. Λιγότερα θα δώσει. 190 για τα σχολικά γεύματα, 140 για τα νηπιαγωγεία, 200 μείωση, λέω, για την επιδότηση ενοικίου, 240 επιδότηση ασφαλισμένων για φαρμακευτικές δαπάνες. Αυτή είναι η ανταλλαγή των συντάξεων. Τι κάνατε? Δεν μειώνετε άλλο τις συντάξεις και κάνατε αυτή τη μείωση για να την ισοφαρέσετε. Δηλαδή, πρακτικά τι κάνατε? Δεν δώσατε στον κόσμο τίποτα, το αφαιρέσατε για να πείτε ότι κερδίσαμε τη μη μείωση των συντάξεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτά που λέει η Δημοκρατία περί Πρεσπών και λοιπά, τα λέει γιατί κατά βάση δεν συμφωνεί στο στρατηγικό. Και ας παίζει διάφορα παιχνίδια εκλογικά και άλλα. Και ποιο είναι το στρατηγικό για τις πρέσπες? Ένταξη πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ουσία. Συν τα υπόλοιπα τα οποία τα έχουμε συζητήσει. Σύνολο λοιπόν 3,3 δις συν 1, πόσο κάνουν? 4,3 δις. Παίρνει από το λαό, ο νέος προϋπολογισμός συν το 60% των έμεσων φόρων. Αυξάνεται ο πιο αντιλαϊκός φόρος. Σε ποιους δίνει? Κάνει το ίδιο για το κεφάλαιο? Πέστε μας, κύριε Πρωθυπουργέ, βάλτε τους υπουργούς να μας πείτε επιτέλους στα χρόνια σας τι πλήρωσαν αυτοί που έχουν αμύθιτα κέρδη. Πόσο συνεισέφεραν στην κρίση? Να μας τα πείτε με νούμερα. Πόσο πλήρωσαν από τη φορολογία? Πόσο πλήρωσαν? 6%, ακούτε? 6% οι μεγιστάνες του πλούτου στην Ελλάδα. Από πρώτη χώρα στον κόσμο εφοπλιστές μέχρι μεγάλη επιχειρηματική όμιλη στην υποτίθεται φτωχή και δυστυχισμένη Ελλάδα. 6%, 94% ο λαός. Αντίστροφα είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι κερδίζει ο καθένας. Δεύτερον, κύριε Παφίλη, μείωση 18 τώρα, λεπτά, αφήστε με. Μείωση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Για την ομιλία. Από το 15% στο 10%. Πόσο πληρώνει ο εργαζόμενος? 22%. Γιατί τους θα μειώνετε? Φτωχή, είναι φτωχοί. Στην Ομόνια είναι. Με ακορντεόνι και τραγουδάνε για να μαζέψουν χρήματα. Τέτοια είναι η πολιτική σας. Σκληρή. Μείωση σταδιακή. 45% ήταν κάποτε η φορολογία. Τώρα έχει πάει 29% στις μεγάλες επιχειρήσεις και το πάτε στο 23% με κατένθεση να πάει στο 20% και η αντισυστημική Χρυσή Αυγή λέει να πάει στη Βουλγαρία. Τόσο είναι. Να πάει στα επίπεδα της Βουλγαρίας. 550 εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους από τα προγράμματα. Αλήθεια. Με ποιο δικαίωμα και πού το βρίσκεται αυτό το δικαίωμα? Τα λεφτά των εργαζομένων που τα δίνουν με κόπο και με αίμα και με κρατήσεις να τα δίνετε στους βιομήχανους για να πάρουν φτηνό εργατικό δυναμικό για το 2019. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ποιος επιδοτείται, αλήθεια? Την εργασία. Μα μας κοροϊδεύετε? Άμα θέλετε να επιδοτήσετε την εργασία, επιδοτήστε τους εργαζόμενους. Όχι να δίνετε 50% μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, δις τις επενδύσεις. Και στο θεσμικό, η ταξική κατεύθυνση. Φοβερή. Κύριε Παφίλη, μπορούμε να συνοηθούμε για την ομιλία? Τέλειωσε. Μπορούμε να συνοηθούμε μέχρι πότε θα μιλήσετε? Θα μιλήσω πώς τώρα, τελειώνω. Αν δεν σας αρέσει, εντάξει, θα ματήσω. Μια φορά μιλάω πάντα. Μα δεν είναι αυτό. Ξέρετε ότι αύριο έχει δευτερολογία ο κύριος Καραθανασόπουλος. Τελειώνω. Ξέρετε αυτό. Τελειώνω. Τελειώνω. Τρία λεπτά έχει ο Καραθανασόπουλος. Τελειώνω. Στο θεσμικό επίπεδο, πέστε μας, τι αλλάξατε άραγε από το θεσμικό πλαίσιο που τσακίζει? Το τσάκισαν οι προηγούμενοι. Αλλά το συνεχίζετε εσείς. Τι? Μήπως αλλάξατε? Αλλάξατε. Βεβαίως κάνατε. Δυσκολέψατε την απεργία στα πρωτοβάθμια. Δεύτερο, λέτε συλλογικές συμβάσεις. Και κάνατε το πρώτο βήμα. Νόμος Βρούτση Αχτσόγλου. Βάλατε και τον Αχτσόγλου δίπλα. Τι κάνει? Καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Ποιος? Οι διαπραγματεύσεις για ΣΕΕ με εργοδότες? Ούτε αυτό κάνουν. Το καθορίζει ο Υπουργός. Άρα νομίζουμε ότι πέρα από όλα αυτά, δεν θέλω να συνεχίσω και δεν έχω χρόνο. Πέρα από όλα αυτά, νομίζουμε ότι είναι φανερό πια και θα γίνεται όλο πιο φανερό. Και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει άφωνη. Δεν μπορεί να αντιπολιτευτεί και επιλέγει επιμέρους. Επιλέγετε κι εσείς επιμέρους και γίνεται όλος αυτός ο καυγάς, όπως σας είπε η Αλέκα η Παπαρίγα. Άρα, λέμε στο λαό, ανεξάρτητα το τι λέει ο καθένας, μην ψάχνει να βρει διαφορές.
ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία που φιλοδοξεί να κάνει κυβέρνηση, αλλά και ο λαός να ξέρετε ότι η λωτοφάγος γίνεται 1-2 φορές. Μετά δεν γίνεται. Τη διαφορά μπορεί να την κάνει με το ΚΚΕ. Εμείς μπορούμε με το λαό στο πλάι να κάνουμε τη διαφορά. Κόντρα σε όλη αυτή τη δυστυχία που τον σέρνετε και το πουλάτε, φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Με ένα ισχυρό ταξικό κίνημα, με μια ισχυρή ταξική, με μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία από τα λαϊκά στρώματα που θα αναχαιτήσει, θα διεκδικήσει και θα βάλει το δρόμο για την ανατροπή. Όσο για τον ακροδεξιά, σιγά τα αίματα με τον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Μορφή διαχείρισης είναι και ο φασισμός. Αποδείχτηκε ιστορικά. Αν θες να πολεμήσεις το φασισμό, θα πολεμήσεις το σύστημα που το γεννά. Δεν θα Και μην τα λέτε σε εμάς αυτά τώρα. Μην τα λέτε σε εμάς αυτά. Τόσα χρόνια καθαγιάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τι έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φασισμός λοιπόν είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλισμού. Όσο και να λέει ότι είναι νόθο, λοιπόν, είτε το λοιπόν, θέλετε είτε όχι. Και εμείς τον τσακίσαμε και θα το συντρίψουμε μαζί με τους λαούς.